η συλλογική όρος, οργάνωση είναι όρος για οποιαδήποτε νίκη. Τώρα ξέρουμε πώς θα τα διεκδικήσουμε. Η οργάνωση της πάλης μας... Τι, από πού να το πιάσω, για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ. Βρισκόμαστε εδώ γιατί μας έχουν ξεχάσει. Βρισκόμαστε εδώ γιατί έχουμε μείνει χωρίς δουλειά, έχουμε μείνει χωρίς βοήθεια, έχουμε μείνει μόνοι, δεν είμαστε τελείως μόνοι, όπως φαίνεται. Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να πούμε ότι ναι, θέλουμε, θα το παλέψουμε και αξίζει τον κόπο να ενωθούμε κιόλας μαζί λίγο περισσότερο, γιατί είμαστε λίγο διασπασμένοι κατά καιρούς. Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών στη μακρόχρονη δράση του έχει δώσει μεγάλες μάχες. Έτσι θα συνεχίσει. Είμαστε κι εμείς ένας κρίκος στην αλυσίδα του αγώνα. Έρχομαι στο Σύνταγμα μετά από το κάλεσμα των σωματείων, γιατί πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός δρόμος, συσπηρωμένοι γύρω από τα σωματεία μας όλοι, να συμμετέχουμε σε ένα κοινό αγώνα. Σε έναν αγώνα επιβίωσης, σε έναν αγώνα για το αυτονόητο, σε έναν αγώνα για τον ίδιο τον πολιτισμό. Γιατί τώρα με τα μέτρα αυτά καταργείται ουσιαστικά το επάγγελμα του μουσικού, του συνθέτη, του στιχουργού, του ηχολήπτη, όλων των εργατών της τέχνης. Γιατί πρέπει ο πολιτισμός αυτής της χώρας και να διασωθεί για να συνεχίσουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Βγαίνουν και λένε ότι πήραν μέτρα για τους καλλιτέχνες μετά τη γενική κατακραυγή που ξεσηκώθηκε. Είναι ντροπή να το λένε. Η πραγματικότητα διαψεύδει και τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και όλες τις προηγούμενες. Είμαστε εδώ προσπαθώντας να μπούμε και να μπορέσουμε να ζήσουμε μέσα σε αυτή την καινούργια πραγματικότητα που χτίζεται. Όλο αυτό το άγνωστο που συμβαίνει, γιατί είναι πρωτόγνωρο για όλους αυτό προφανώς, αυτές οι αλλαγές στην καθημερινότητά μας και στο πώς ζούμε, στο πώς αλληλεπιδράμε μεταξύ μας. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα συμβεί άμα δεν μας υποστηρίξουν. Το σίγουρο που θα συμβεί είναι ότι θα οθήσει ανθρώπους στη φτώχεια. Οι εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού είναι χιλιάδες και θα είναι πολύ δύσκολο και για αυτούς και για τις οικογένειές τους. Είμαστε καινούριο σωματείο και αυτή η συμμετοχή μας γεμίζει ευθύνη. Οι δουλειές μας έκλεισαν πρώτες και θα ανοίξουν τελευταίες. Μπήκαμε και εμείς σε καραντίνα για την υγεία όλων μας και κρατήσαμε παρέα στους συμπολίτες μας σε αυτή τη δύσκολη φάση. Και το κάναμε με αγάπη. Δεν μπορούμε όμως να μείνουμε για ένα χρόνο στον πάγο. Για κάθε έναν από εμάς που τα καταφέρνει, υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες συνάδελφοι που παλεύουν καθημερινά να καταφέρουν να ζήσουν με το μεροκάματο. Διεκδικούμε να αρχίσει να ισχύει νομιμότητα, να δημιουργηθούν κωδικοί ασφάλισης για το επάγγελμά μας. Δεν υπάρχουν, είμαστε όλοι στον αέρα ή μη παράνομοι. Είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι, μουσικοί συνθέτες, τραγουδιστές, ηθοποιοί, τεχνικοί, ηχολήπτες, φωτιστές, ένας ολόκληρος υδροβιότοπος παραγωγικών ανθρώπων. Είμαστε πάντα κοντά στην κοινωνία, πάντα κοντά στην αγωνία της, με τα τραγούδια μας, με την καρδιά μας. Αλλά για να μην καταστραφούν ειδικά οι πιο αδύναμοι από εμάς, πρέπει να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Και σας ευχαριστούμε πραγματικά, γιατί μας εμψυχώσατε, μας στηρίξατε, μας δώσατε δύναμη. Όταν τραγουδήσατε και ζωγραφίσατε, όταν χορέψατε, γράψατε και εμπνευστήκατε από τα αιτήματά μας. Συναγωνιστές, έχουμε πολύ περισσότερες ομοιότητες μαζί σας από ό,τι νομίζουμε και από ό,τι νομίζετε. Έχουμε έρθει για να δηλώσουμε βασικά ότι πίσω από τις κούκλες υπάρχουν άνθρωποι και οι κουκλοπαίκτες είναι αόρατοι μόνο στις παραστάσεις. Έχουν οικογένειες, είναι κανονικοί ζωντανοί άνθρωποι που έχουν ανάγκες και διεκδικούμε μόνο τα αυτονόητα. Το αυτονόητο είναι να μπορέσουμε να υπάρξουμε και να συνεχίσουμε να είμαστε κουκλοπαίκτες και να μην χρειαστεί να γίνουμε κάτι άλλο. Να υπάρξει μια μέρημνα που είναι στην ουσία να δουλέψουμε με κάποιο τρόπο ή έστω να φτιάξουμε μια καινούρια παραγωγή. Δεν ζητάμε τίποτα, ζητάμε να μας δώσουν πίσω αυτά που έχουμε ήδη δώσει. Είμαστε καλλιτέχνες, είμαστε τεχνικοί, είμαστε εργάτες. Αυτό που κάνουμε είναι δουλειά, δεν είναι χόμπι. Πρέπει το κράτος να εσκύψει τα προβλήματα του χώρου, όχι μόνο τώρα, αλλά και στο μέλλον, το οποίο από ό,τι βλέπουμε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα και ένα πλάνο για την επόμενη μέρα. Γιατί αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να επιβιώσουμε σαν άνθρωποι. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε χωρίς εισοδήματα. Πολλοί από εμάς είναι με οικογένειες και δεν υπάρχει φως στο τούνελ.